Κύριε Κιτσετζή, το δικό σας σχόλιο θα θέλαμε. Είναι, να μην επαναλάβω αυτά που είπε ο κύριος Νικολαίδης πριν, είναι η πτώση των βάσεων αισθητή σε πάρα πολλές σχολές, το περιμέναμε. Οφείλεται στη δυσκολία των θεμάτων, κυρίως στη φυσική και στα μαθηματικά που ήταν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά και γενικά το επίπεδο των θεμάτων από ό,τι λένε ήταν τα δυσκολότερα της τελευταίας δεκαετίας. Οφείλεται και στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επιλογή των σχολών πια, που είναι η εντοπιότητα και η προσπάθεια των παιδιών να πάνε στις πόλεις που είναι και οι γονείς για να μην έχουμε τα έξοδα των σπουδών τους. Και στο σχέδιο Αθηνά, το οποίο με τις αλλαγές που έκανε σε κάποιες θέσεις στον αριθμό των εισακτέων, επηρέασε και αυτό τις βάσεις. Πιστεύω ότι, θέλω να το επισημάνω, ότι τα παιδιά δεν πρέπει να στεναχωριούνται όταν βγαίνουν οι βαθμοί τον Ιούνιο, ειδικά σε χρονιές που είναι τα θέματα δύσκολα. Γιατί το τελικό αποτέλεσμα που μετράει είναι το τι γίνεται τον Αύγουστο όταν βγαίνουν οι βάσεις και ξέρουμε πού πέρασε ο καθένας. Είχαμε μαθητές οι οποίοι κλαίγαν και στεναχωριόταν τον Ιούνιο με τους βαθμούς που πήραν, αλλά τώρα που βγήκαν τα αποτελέσματα και περάσαν στις σχολές τις οποίες θέλουν, είναι ευχαριστημένοι και χαμογελάνε. Έχουμε όμως και το αντίθετο. Μαθητές οι οποίοι περίμεναν να τα πάνε πολύ καλά, αλλά στο τέλος δεν περνάνε εκεί που θέλουν, δεν περνάνε καθόλου. Δεν ξέρω αν οφείλεται στο δικό μας φροντιστήριο μόνο, δεν μπορώ να μιλήσω γενικότερα. Έχουμε πάρα πολύ καλή εικόνα των. Δεν λέω το τι θα γράψει το κάθε παιδί πριν πάει στις Πανελληνίες, αν και σε αυτό έχουμε πολύ καλή εικόνα με τα πολλά διαγωνίσματα και με όλα αυτά που γίνονται. Εκεί, καμιά φορά, το άγχος και η ψυχολογία μπορεί να μαθητεί καλό να του χαλάσει το επίπεδο του γραπτού. Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλή εικόνα έχουμε όταν το παιδί γράψει και μετά με αυτά που συζητάμε και περιγράφουμε στο φροντιστήριο που έρχεται αφού έχει γράψει και έχει δει και τα αποτελέσματα σε εμάς και στο ίντερνετ κτλ. Δεν είχαμε δηλαδή παιδιά τα οποία στεναχωρέθηκαν γιατί περίμεναν να περάσουν σε κάποια σχολή και δεν πέρασαν. Και αυτό οφείλεται καθαρά στη μεγάλη πτώση των βάσεων. Και ένα μήνυμα θα θέλαμε, κύριε Κιτσετζή, καταρχήν για αυτούς που πέρασαν και δεύτερον για αυτούς που δεν πέρασαν. Τα συγχαρητήριά μας πρώτα απ' όλα στα παιδιά που πέρασαν σε κάποια από τις πρώτες επιλογές τους και που ξεκινούν τώρα την καριέρα τους σαν φοιτητές. Βέβαια, κάθε σκαλοπάτι στη ζωή μας οδηγεί σε ένα άλλο πιο δύσκολο και οι σπουδές, τώρα ξεκινάει η δυσκολία των σπουδών και αργότερα βέβαια και τις επαγγελματικές αποκατάστασεις που ξέρουμε όλοι στην εποχή μας πόσο δύσκολα είναι. Να το χαρούν τώρα. Συγχαρητήρια σε όλους. Παιδιά που δεν πέρασαν είναι ελάχιστα, είναι αυτοί οι οποίοι δεν γράψανε καλά στις εξετάσεις και το ξέρανε από πριν και είχαν την ελπίδα ότι θα πέφτανε τα ΤΕΗ πάρα πολύ και θα περνούσαν κάπου εκεί. Μπορούν να έχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις με σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή φυσικά την δεύτερη εναλλακτική λύση που υπάρχει πάντα, να μαζέψουν τις δυνάμεις τους, το κουράγιο τους και να ξαναδώσουν την επόμενη χρονιά. Θέλω να πω ότι δεν έχει σημασία γενικά αν περνάς. Πρέπει να περνάς κάπου που να σ' αρέσει και να είναι στις πρώτες επιλογές. Αυτό είναι η πραγματική επιτυχία.